Ευχαριστώ πολύ για την ραδιοφωνική φιλοξενία. Να είστε καλά. Ήθελα να σας ρωτήσω πρώτα απ' όλα, έχουμε αυτή την επίθεση από το παρακλάδι της οργάνωσης του Ισλαμικού κράτους, Ισλαμικό κράτος στο Χωρασάν. Θα θέλατε να μας πείτε λίγο το προφίλ αυτής της οργάνωσης. Ποιοι είναι αυτοί? Υπάρχουν πολλές τέτοιες οργανώσεις εκεί, φαντάζομαι. Αυτή είναι η βασική και σωστή ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, έχουμε να κάνουμε με κάποιους τρομοκράτες, κομμάτια βέβαια του ISIS, που ξεκινήσανε την δράση τους από τη Μεσοποταμία, δηλαδή Συρία, Ιράκ, αλλά περάσαν σε αυτό που ονομάζω παραμεθοριακό τρομοκρατικό δίκτυο, μια και ενεργοποιήθηκαν στην περιοχή Χωρασάν, κομμάτι του Αφγανιστάν, αλλά είναι επίσης παραμεθόρια περιοχή με Πακιστάν, με Ιράν και όχι μόνο. Άρα δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα από το 2014-2015 μέσα στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν, πιάνουν και ορισμένες περιοχές ακόμα και στο Κασμίρ στην Ινδία και βεβαίως και στο Ιράν, δηλαδή στο νότιο-ανατολικό Ιράν. Άρα είναι κατά κάποιο τρόπο ένα δίκτυο, τουλάχιστον όπως έχω δει από διάφορες έρευνες αμερικανικές και βρετανικές, που ξεκινάει από 1.000 έως 2.500. Έχει διαχρονικά τα τελευταία χρόνια υποστεί πλήγματα, διότι οι δύο αρχηγοί του, αρχικοί ο Χάν και ο Αλίζη, έχουν σκοτωθεί από μη επανδρομένα αεροσκάφη των Αμερικανών που δρούν στην ευρύτερη περιοχή. Ο τελευταίος αρχηγός, αυτός ο Φαρόκι, συνελήφθη την προηγούμενη χρονιά από τους Αμερικανούς και Πακιστανούς κομάντους εκεί στο νότιο Πακιστάν. Άρα μιλάμε για σκληρή οργάνωση, η οποία έχει αντιπαρατεθεί με τους Ταλιμπάν διαχρονικά. Έχει αυτή τη στιγμή απόψεις, βεβαίως προφανώς δεν το συζητώ, τζιχαντιστικές ή οτιδήποτε άλλο. Θεωρεί τους Ταλιμπάν φιλελεύθερους, έτσι, για να καταλάβουμε το μέτρο. Είναι ακριβώς αυτό. Να σημειώσω ότι οι ενέργειες των Ταλιμπάν σε πολλά πράγματα ήταν προδοσία απέναντι στη σκληρή μορφή του Ισλάμ, όπως όσο και αν φαίνεται περίεργο. Το γεγονός είναι επίσης ότι ορισμένα στελέχη τους είναι στο Γκουαντάναμο ακόμα, γιατί έχουν συλληφθεί από Αμερικανούς με τη συνεργασία της Πακιστανικής Μυστικής Υπηρεσίας. Επειδή η Πακιστανική Μυστική Υπηρεσία έχει καλές σχέσεις με τους Ταλιμπάν διαχρονικά, προφανώς όλοι οι άλλοι ακραίοι Ισλαμιστές είναι στο στόχαστρο του Ισλαμαμπάντ στο Πακιστάν. Να καταλήξω σε αυτό το ερώτημα ότι αναμένεται ότι θα δράσει. Εγώ θεωρώ το χθεσινό χτύπημα στην πόρτα, να το πω έτσι, στην είσοδο Άμπι του Διεθνούς Αερολιμένα της Καμπούλ, μια αρχή επιθέσεων της νεότερης γενιάς, γιατί από ό,τι πληροφορήθηκα έχουν κάνει και στρατολόγοι τελευταία σε τρεις περιοχές του Αφγανιστάν, καθώς επίσης και στο Πακιστάν. Άρα λογικά τέτοιες ενέργειες τυφλές, αυτοκτονικές, μαζικής, θα λέει κανείς, διάστασης, θα πρέπει να αναμένουμε, και αυτό έχει να κάνει βέβαια και ότι υπήρχε και πολλής κόσμος και υπάρχει, αν και έχει πάει αρκετά καλά τα τελευταία 24 ώρα η επιχείρηση εκένωσης, κυρίως στην περιοχή της Καμπούλ, και βέβαια είναι και Αμερικανοί πεζοναύτες, άρα συνεπώς και οι 13 απώλειες των Αμερικανών από συγκεκριμένη επίθεση έχουν αντίκτυπο και στον πρόεδρο Biden με αυτά που είπε στο διάγγελμα τα χαράματα, αλλά και προφανώς από ό,τι φαντάζομαι και σε επικείμενες ενέργειες των Αμερικανών κατά τρομοκρατών. Κύριε Δρουγό, τις προηγούμενες μέρες ο κύριος Biden είχε πει ότι δεν θα φύγουμε μετά από τις 31 Αυγούστου γιατί υπάρχει απειλή. Προφανώς γνώριζαν ότι κάτι θα συνέβαινε, άλλωστε το είπαν χθες και οι Βρετανοί ευθαρσώς, ότι λίγο πριν γίνει η επίθεση, ότι περιμένουμε μια επίθεση, είχαν βγάλει οδηγία. Το ερώτημα είναι το εξής. Προφανώς οι μυστικές υπηρεσίες των δυτικών χωρών είχαν την πληροφορία ότι κάτι ετοιμάζεται, κάτι επικίνδυνο, κάτι μεγάλο, και γι' αυτό είχαν κάνει και τις σχετικές προειδοποιήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να το αποτρέψεις. Όχι, βέβαια, σωστό. Οι πληροφορίες που έχω και εγώ, επειδή ξέρεις, έχω κάνει και δύο φορές στο Αφγανιστάν, θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι και το ΝΑΤΟ, από τη μια περίπτωση, και οι Αμερικανοί, μην ξεχνάμε επίσης ότι αυτή τη στιγμή οι ναύαρχοι και οι στρατηγοί που είναι επικεφαλής των επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν είναι οι δύο από αυτούς πρώην διοικητές της υπηρεσίας πληροφοριών του Πενταγώνου. Δεν είναι τυχαίο, και ο κ. Βάσερη, ο ναύαρχος, και ο κ. Σίτλ, ο υποστράτηγος, έχουν αυτή τη στιγμή τοποθετηθεί, επί χρόνια ήταν σε αυτά τα θέματα, άρα οι διασυνδέσεις τους μέσα στο Αφγανιστάν. Και αυτό είπα ότι υπήρχε στρατολόγηση τελευταία, δηλαδή σε περιοχές Κουνάρ και Ναραγκάρ του Αφγανιστάν υπήρχε στρατολόγηση τελευταία διαφόρων ατόμων. Δεν μπορεί να το προλάβεις ασφαλώς, και ιδιαίτερα με είναι και μαζικά πλήγματα, είτε με χρήση αυτομάτων όπλων, είτε βεβαίως με το θέμα που έγιναν με αυτοκτονικές ενέργειες. Δουβομιστές αυτοκτονίας. Δουβομιστή αυτοκτονίας. Θεωρώ αυτή ότι είναι δύσκολο. Πάντως μπαίνουμε σε μια φάση στην οποία βλέπω να επιστρέφει μέσα από το ISIS στο Χωρασάν αυτά τα μαζικά πλήγματα που η Ευρώπη τα έχει πληρώσει το παρελθόν, παράδειγμα
ξέρω, στην Κολονία ή στο Βερολίνο ή στη Νίκαια ή στο αεροδρόμιο Βρυξελών κτλ. Μέσα στην προηγούμενη δεκαετία εννοώ. Αλλά βλέπω επειδή είναι πιο εύκολη στόχη και επειδή το Αφγανιστάν είναι σε μια χαοτική κατάσταση, μπορεί να, πώς να το πω, να έγινε μαζική επέλαση και προέλαση των Ταλιμπάν και να βρεθήκαν μέσα σε 11 μέρες στην Καμπούλ, αφού υπάρχουν συμφωνίες Αμερικανών και Ταλιμπάν από το Φεβρουάριο του 20 για αλλαγή φρουράς στο Αφγανιστάν. Αλλά θεωρώ από την άλλη πλευρά ότι είναι μαζικά πλήγματα. Δεν μπορεί να τα προστατεύσει. Και σύν σάλις, είναι παιδιά, είναι ανδρόγυνα τα οποία προσπαθούσαν με κάποιο τρόπο να ενταχθούν στις δυνάμεις οι οποίες μεταφέρουν οι Αμερικανοί στα διάφορα αεροδρόμια της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής για να φύγουν για Αμερική εν ευθέτω χρόνο. Και βέβαια είναι και οι Αμερικανοί πεζοναύτες, δηλαδή είναι χτύπημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά το γεγονός ότι τελευταία, το τονίζω αυτό, επειδή παρακολουθώ από τις 17 Ιουλίου περίπου και το τελευταίο δεκαήμερο την απόσυρση, την εκένωση μάλλον, βλέπω ότι έχουν βελτιωθεί. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι έχει μεταβληθεί 103.729, βλέπω πριν από λίγο, από την κεντρική δίκη των Αμερικανών άτομα, είναι από τις μεγαλύτερες εκενώσεις όλων των εποχών. Δεν είναι εύκολες επιχειρήσεις αυτές. Δεν ξέρω ποιοι στρατοί μπορεί να τους κάνουν. Εντάξει, λένε αρκετοί ότι θα έπρεπε να έχει γίνει λίγο πιο νωρίς να ξεκίνησε. Ναι. Ναι, γιατί ξεκίνησε η διαδικασία με τις ειδικές βίζες των Αφγανών στις 17 Ιουλίου. Είπαν τότε να ξεκινήσουν κάποια πράγματα. Ο πρόεδρος Biden το άφησε για αργότερα. Προφανώς μην ξεχνάμε ότι είχε κάνει, κανονικά ο Τραμπ είχε πει να φύγουν 31 Μαΐου του 2021. Οι ΗΠΑ με πρόταση Biden και της στρατηγικής ηγεσίας πήγαν για 31 Αυγούστου. Λογικά εκτιμώ ότι στο επόμενο τετραήμερο θα συνεχιστούν κανονικά οι εκενώσεις, γιατί είναι κάπου 10-12.000 ακόμα κόσμος φανερά εμφανώς μέσα στο αεροδρόμιο Χαμίτ Καζάι στην Καμπούλ. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω οι Αμερικανοί πώς θα αντιδράσουν. Δηλαδή, περιμένω ενέργειες των Αμερικανών. Δεν ξέρω, δεν μπορώ όμως να εκτιμήσω αν θα είναι αυτό το τετραήμερο μέχρι να φύγουν οι Αμερικανοί. Έχετε εμπειρία από την περιοχή και υπάρχει και η δήλωση της κυρίας Ψάκη χθες, εκπροσώπου της Αμερικανής Προεδρίας, ότι είναι αδύνατον κάθε Αφγανός που θέλει να εγκαταλείψει τη χώρα εντός της προθεσμίας να το καταφέρει μέχρι τις 31 Αυγούστου. Υπήρχε επιλογή για τους ανθρώπους που ήταν χθες στο αεροδρόμιο της Καμπούλ να πάνε κάπου αλλού, έτσι όπως είναι τώρα η αφγανική πρωτεύουσα? Και δεύτερον, αν δεν εγκαταλείψει τη χώρα του, είναι στο έλεος του Ταλιμπάν, έτσι? Στο δεύτερο ερώτημα, σαφέστατο ότι αν μην ξεχνάμε ότι το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί είναι 20 χρόνια στην περιοχή. Τώρα πλησιάζουμε και η 11η Σεπτεμβρίου, 20η επέτειος από τα χτυπήματα. Συνεπώς, αυτή ήταν και στις 34 επαρχίες. Βέβαια, δεν ήταν σε όλο κάθε βουνό του Αφγανιστάν, γιατί αυτό το Αφγανιστάν είναι πολύ μεγάλη χώρα. Αν πάει κάποιος και ζήσει και καταλάβει που βρίσκεται, είναι μια χώρα τεράστια. Όχι όμως μόνο αυτό που βλέπουμε στο χάρτη, αλλά και ειδικότερα. Καλά, από αρχαιοτέτων χρόνων, από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ήταν πολύ δύσκολο να την καταλάβει οποιοδήποτε αυτή. Σωστά, καλά το θέτει, και ότι ο Μέγας Αλέξανδρος στο πέρασμα για τη Χεράτ υπέστη πανορεθρίες. Εντάξει, βέβαια από εκεί πέρα πέρασε παραπέρα και πήγε προς το πέρασμα για την Ινδία, αλλά για τα δεδομένα της εποχής υπέστη ζημιές. Προφανώς τρεις πόλεμοι των Αφγανών με τον Βρετανίους και μία και η συντριβή των Σοβιετικών, ενώ 79-89, προφανώς αυτή τη στιγμή είπαμε, ο αναλυτής Ελ Τζόνς το έχει πει ότι είναι κημητήριο αυτοκρατοριών. Τώρα όμως από εκεί και πέρα να πω το εξής, ότι αυτοί που είναι να πάνε τώρα, πέραν του Κατάρ, γιατί το Κατάρ έγινε παριθμό ένα σύμμαχος των Αμερικανών, και αυτό να το δούμε και ευρύτερα λόγω των σχέσεων Κατάρ-Τουρκία, το θέτω για προσεχή συζήτηση και εκπομπή, διότι όταν ο Μπλίνκεν λέει ότι το Κατάρ είναι πλέον κορυφαίος σύμμαχος, σημαίνει πολλά. Βέβαια, το Κατάρ έχει βάση στην άλλου Ντέιτα, αν πάει κάποιος, η οποία έχει 10.000 Αμερικανούς που είναι μέσα στη βάση. Τώρα, αυτή τη στιγμή έχουν μεταφερθεί πάρα πολλοί Αφγανοί. Παράλληλα, όμως, είδα χθες από την Ευρωπαϊκή Διοίκηση στη Στουτγκάρδη ότι 5 μεγάλες Αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία, η βάση Ρότα στην Ισπανία, η βάση Γκονέλα στη Σικελία και το Camp Bondsteel στο Κόσοβο έχουν γεμίσει ευθύνη από όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι θα πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες με το πλαίσιο της ειδικής μεταχείρισης και βίζα που παίρνουν, γιατί συνεργάστηκαν με τους Αμερικανούς και προφανώς έχουν και τις οικογένειές τους. Εγώ θυμάμαι ότι η ελληνική δίκη στο Αφγανιστάν είχε περίπου 7-8 μεταφραστές σε εποχές 2002-2011, γιατί εμείς φύγαμε μετά. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εκατοντάδες μεταφραστές. Αυτοί δεν μπορούν να μείνουν πίσω. Πάντως, τους ξέρουν όλοι, έτσι, προφανώς εκεί πέρα πιέρα, δεν μπορούν να πάνε όλοι. Πάνω σε το ότι 103-104.000 που βλέπω έχουν μεταφερθεί, είναι τεράστιο ποσοστό. Αν πείτε ότι δεν είναι όλοι είναι άντρες, αλλά είναι και τα παιδιά, γυναίκες κτλ. Για μια άλλη ζωή στην Αμερική τώρα, όπως πάνε. Ξέρω στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι στη Νεβάδα, στη Βιρτζίνια και στο Γουινσκόνσιν, σε τεράστιες Αμερικανικές βάσεις, ήδη βρίσκονται χιλιάδες Αφγανοί και άλλοι που συνεργαστήκαν. Και βεβαίως, στα σημεία υπάρχουν ακόμα και δυτικοί, δηλαδή μπορεί ο Καναδάς και η Αυστραλία να σταμάτησε τις απεγκλωβίσεις και εκενώσεις, αλλά βλέπω ότι η Γερμανία συνεχίζει. Ο Γενικός Γραμματέας του
ΝΑΤΟ, χθες είπε ότι από τους 820 που είχε το ΝΑΤΟ σαν ΝΑΤΟ, περίπου 400 έχουν μείνει ακόμα στο Αφγανιστάν. Άρα, λογικά αυτό το τετραήμερο θα υπάρχει κινητικότητα. Αλλά αυτό που δεν μπορώ να προσδιορίσω είναι ότι είμαι σίγουρος ότι οι Αμερικανοί θα χτυπήσουν και στο Αφγανιστάν και σε άλλες περιοχές Μέσης Ανατολής, αλλά δεν μπορώ να το προσδιορίσω αν θα είναι αυτό το τετραήμερο ή μετά το τετραήμερο. Κύριε Δρούγο, επειδή είδαμε και τους Ταλιμπάν να καταδικάζουν την επίθεση, εκτιμάτε ότι μπορεί να έχουμε μία προσπάθεια από τη νέα διοίκηση των Ταλιμπάν να δείξει ένα πρόσωπο στη διεθνή κοινότητα περισσότερο διαλλακτικό? Τέτοιες προσπάθειες γίνονται. Βέβαια, ας πούμε, για παράδειγμα, αλλά και μέσα στη Σούρα, στο Συμβούλιο των Ταλιμπάν, στους 26, είδα ότι ενώ η πλειοψηφία ήταν, για παράδειγμα, να κρατήσουν τους Τούρκους στρατιωτικούς και να μην μείνουν μόνο με μια νέα συμφωνία που θα υπογράψουν την Τουρκία, υπήρξαν 8 έως 10 από τους ηγετικά στέλεχη των Ταλιμπάν που ήταν κατά των Τούρκων. Η πλειοψηφία ήταν υπέρ. Θέλω να πω δηλαδή τι, ότι υπάρχουν άτομα μέσα στην, και στους 6 κορυφαίους Ταλιμπάν, όπως είναι ο κ. Μπαραντάρ, όπως είναι αυτή τη στιγμή ο γιος του Μουλά Ομάρ, ο Ιακίτ και τα λοιπά, οι οποίοι δείχνουν μια τάση, μια τάση η οποία θα ήθελε κάπως, ας πούμε, καλύτερες σχέσεις, γιατί υπάρχει το πρόβλημα, είναι η ξηρασία ένα ζήτημα, είναι φίλος πόλεμος 2, είναι πορώδη σύνορα ανεξέλεγκτα 3, είναι εσωτερικές αντιπαραθέσεις 4, υπάρχουν πολλά πράγματα και βεβαίως και ορισμένα άλλα τα οποία προφανώς είναι στην πορεία. Δεν έχουν χρήματα, έχουν, η κεντρική τράπεζα του Αφγανιστάν είναι τελείως, δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνει πολλά πράγματα, έχουν κοπεί τα κονδύλια από Αμερικανούς διεθέσουν σημαντικό ταμείο και από το ΝΑΤΟ. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα θέλουν να δείξουν, να το πω έτσι, κάποια, ας πούμε, θετικά. Πάντως ο κύριος Ερντογάν δήλωσε ότι σημασία έχει τι κάνουν, όχι τι λένε. Επομένως, μιλώντας, πολύ σωστά το θίγεις αυτό. Πολύ σωστά το θίγεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μιλώντας χθες για τα 950 χρόνια, για την ιστορική κατά τους Τούρκους, βέβαια, μάχη του Μαντζικέρ που ιτήθηκε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία από τον Αλπαρσλάν, προφανώς και επειδή ο Ερντογάν έχει έμμονες ιδέες με νίκες των Σελτζούκων, Τούρκων ή των Οθωμανών ή άλλων, το τόνισε χθες ότι τα πράγματα θα κρυθούν από τα έργα και όχι από τα λόγια. Πάντως είδα ότι η τουρκική πρεσβεία είναι η μόνη, ας πούμε να το πω κανείς, του ΝΑΤΟ χώρα ανοιχτή. Ο πρέσβης ο κ. Τσιχάντ Ενζιγκάη, ο οποίος ξέρει καλά την περιοχή, παραμένει εκεί. Απλώς κάποιοι Τούρκοι της στρατοχωροφυλακής και των μυστικών υπηρεσιών είναι γύρω-γύρω από την περίφραξη της πρεσβείας, αλλά τη διατηρούν ανοιχτή. Αυτό έχει σημασία, διότι όλες οι άλλες πρεσβείες είτε έχουν μεταφερθεί στο αεροδρόμιο Καμπούλ και φεύγουν, είτε ήδη τις έχουν κλείσει, γιατί προφανώς. Και αυτό είναι για να καταλάβουμε λίγο και πώς λειτουργεί η παρουσία της Τουρκίας σε κάποιες εφλεκτές περιοχές, έτσι. Ναι, γιατί ακριβώς πέραν της Λιβύης, της Συρίας ή του Ναγκόρνο Καραμπάχ ή άλλων περιοχών, αυτή τη στιγμή είναι αποχωρεί νομίζω και το δεύτερο τμήμα. Χθες φτάσαν 345 Τούρκοι στο αεροδρόμιο Άγκυρας, με τουρκικά βέβαια αεροσκάφη. Παράλληλα, αυτή τη στιγμή συνεργάζεται η Τουρκία πολύ με το Κατάρ, το Πακιστάν και το Αζερβαϊτζάν, γιατί λίγος κόσμος ξέρει ότι στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, πέραν των 650 Τούρκων, ήταν και 120 Αζέροι, οι οποίοι ήταν και αυτοί της στρατοχωροφυλακής και βοηθούσαν τους Τούρκους. Η δύναμη των Αζέρων αποσύρθηκε χθες και είναι ήδη στην Κωνσταντινούπολη. Από εκεί και πέρα βλέπω ότι οι Τούρκοι διατηρούν μια δύναμη ειδικών δυνάμεων, όπως μου είπε τουλάχιστον δυτική πηγή στο Κατάρ, γιατί προφανώς δεν υπάρχει πλέον και επικοινωνία με την Καμπούλ, γιατί δεν υπάρχει το ΝΑΤΟ εκεί. Άρα νομίζω ότι διατηρούν τώρα απλώς την περιφρούρηση της πρεσβείας. Αλλά δεν φαντάζομαι ότι οι Ταλιμπάν θα επιτεθούν στους Τούρκους. Αν προχωρούσαν σε τέτοιες ενέργειες, θα είχαν άλλους στόχους. Με τους Τούρκους σε γενικές γραμμές, όχι συνολικά, θα έχουν σχετικά καλά. Δηλαδή υπάρχουν προσβάσεις, υπήρξαν στελέχη των Ταλιμπάν που ζήτησαν πολιτικό άσυλο πριν από 10-12 χρόνια στην Τουρκία, δεν ξέρω που βρίσκονται τώρα. Άρα προφανώς σε μια περίπτωση ο Ερντογάν διατηρεί κάποια κανάλια. Αλλά δεν μπορεί να μην συμβιβαστεί ο Ερντογάν και με τη δυτική γραμμή, η οποία λέει ότι κοιτάξτε, πρέπει αυτή τη στιγμή να δούμε τα επόμενα βήματα και αν οι Ταλιμπάν σέβονται τα κομμάτια, τα τμήματα 3 και 4 του τετρασέλιδου της συμφωνίας, όπως το λέω εγώ, της Ντόχα μεταξύ Αμερικανών και Ταλιμπάν του Φεβρουαρίου του 2020. Το τελευταίο ερώτημα που θέλω να σας κάνω, κύριε Δρούγο, είναι το εξής. Πιστεύω ότι με το νέο καθεστώς που διαμορφώνεται στο Αφγανιστάν θα έχουμε τελικά έξαρση του προσφυγικού και σε ποιο βαθμό, γιατί γίνεται πολύ κουβέντα γι' αυτό? Ναι, και άλλο κρίσιμο ερώτημα θα θέσει πολύ και όλα και με προεκτάσεις. Πολλά πράγματα θα κρυθούν από το τι κατάσταση είναι μετά την εκένωση. Ένα. Δεύτερον, τα σύνορα Ιράν-Αφγανιστάν είναι γύρω στα 920 χιλιόμετρα, αν με απαντάει η μνήμη μου. Συνεπώς, είναι τρεις περιοχές που μπαίνουν κανονικά, τις οποίες ελέγχουν οι Ταλιμπάν, αλλά υπάρχουν περιοχές απάνω στις ορεινές ζώνες που δεν ελέγχονται. Συνεπώς, αν περάσουν στο Ιράν, αρχίζουν τα πράγματα
να χτυπάνε καμπανάκι και για την Τουρκία και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Διότι το Ιράν αυτή τη στιγμή προφανώς έχει ενισχύσει με τη μεθοριακή αστυνομία τα σύνορα, δηλαδή τις περιοχές Σιστάν, Βαλουχιστάν κτλ. Από εκεί και πέρα, αν πάμε μέσα στο Ιράν, ερχόμαστε στα Ιρανοτουρκικά σύνορα που είναι κάπου 540 χιλιόμετρα. Οι Τούρκοι έχουν κάνει μια καλή δουλειά στα μισά των σύνορων, δηλαδή με τον τοίχο που έκαναν, με την ηλεκτρονικοποίηση, με κάμερες, αισθητήρες κτλ. Αλλά όπως είπε και ο Ακάρ, υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι μη ελεγχόμενες. Παρά το ότι έχουν αυξήσει οι Τούρκοι και τις πήγες δυνάμεις με τεθωρακισμένα οχήματα κτλ. Υπάρχει η αφγανική ισχυρή παρουσία στην Τουρκία ήδη κάπου 300.000 όλα αυτά τα χρόνια Αφγανοί. Ο Ερντογάν έχει μείζωνα προβλήματα με κάπου 3,6 εκατομμύρια Σύρους, πρόσφυγες, μετανάστες, ό,τι οι άνθρωποι συμβαίνει με αυτούς. Από εκεί και πέρα ξέρεις ότι αν δούμε αυξημένη παρουσία στα σύνορα Ιράν-Τουρκίας, από εκεί και πέρα εγώ αρχίζω να ανησυχώ πάρα πολύ, διότι προφανώς και η Τουρκία θα κάνει κάποιες ενέργειες, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ανεξέλεγκτη. Είναι μια χώρα 83 εκατομμυρίων και έχουν μπει και 5 εκατομμύρια από κάθε άλλη γωνιά της περιοχής. Καταλήγω, επί του παρόντος θέλω να δω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέσα στο φθινόπωρο. Για 3 μήνες περίπου βάζω όριο ως αναλυτής και από εκεί και πέρα τα πράγματα πρέπει να τα εξετάσουμε τι ακριβώς γίνεται με όλες αυτές τις πιθανές κινήσεις Αφγανών κλπ. Πάντως οι Αφγανοί, να πω το εξής από εμπειρία μου στη Γερμανία, έχουν πολύ ισχυρές κοινότητες και στη Γερμανία και κάποιοι είναι πολύ πλούσιοι μάλιστα, αν τους δεις και μιλήσεις μαζί τους. Και έχουν ας πούμε ευχέρειες, δεν ξέρω, έχουν συγγενείς στο Αφγανιστάν, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο και Αυστρία, υπάρχουν αρκετοί Αφγανοί. Άρα, άμα θέλετε, επειδή είναι και δεμένες οικογένειες αυτές και έχουν άλλα χαρακτηριστικά, δεν μπορώ να αποκλείσω κάποιοι από αυτούς να κοιτάξουν να περάσουν μέσω Ελλάδος. Αλλά ας δούμε αυτούς τους 3 μήνες πώς θα πάει, γιατί έχουμε τα μέτρα μας και εμείς. Αλλά τόσο βλέπω θετικά λίγο την Τουρκία, από τις ελάχιστες περιπτώσεις που τη βλέπω θετικά, γιατί έχει πάρει μέτρα στα τουρκο-ιρανικά σύνορα και ας πούμε προσπαθεί να ελέγξει την κατάσταση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που μας λέτε. Σε μια άλλη ευκαιρία θα ήθελα να κάνουμε και μια κουβέντα για το γιατί λέμε συχνά τι κάνει η Δύση. Να δούμε λίγο τι κάνει ο Ισλαμικός κόσμος με αυτές τις χώρες. Βέβαια, που αυτά. Σίγουρα βέβαια και προφανώς θα στιγμή αυτό... ξεχνάμε και ξέρασα να πω ότι αυτή η οργάνωση, η ISIS Χωρασάν, έχει διασυνδέσει και με τα βόρεια σύνορα του Αφγανιστάν, δηλαδή με μια ακραία οργάνωση ΙΜΟΥ λέγεται, η οποία είναι στο Ουσμπεκιστάν και είναι επίσης υπερβολικά βίαιη και εχθρικά διακείμενη του Ταλιμπάν. Γι' αυτό και πέρα φοβάνται να ανησυχούν και καλώς ανησυχεί η Ρωσία, διότι αντιλαμβάνεσαι περιοχές όπως η Τσετσενία, τον Ταγκεστάν, ας πούμε οι περιοχές Καμπαρδίνο, Μπαλκαρία κτλ., η Γκουσετία, έχουν τέτοιους δεσμούς με αυτή την οργάνωση. Άρα ο πρώην Σοβιετικός Νότος, δηλαδή η ρωσική νότια πλευρά, θα πρέπει να προσέξει την κατάσταση. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος ο Πούτιν, που τα ξέρει πολύ καλύτερα και ως πρώην πράκτορας στην Ανατολική Γερμανία, σίγουρα έχει ενισχύσει πολύ τις δυνάμεις της FSB, της Μυστικής Υπηρεσίας και στις νότιες επαρχίες της Ρωσίας. Κύριε Δρούγο, με τον πολύ αναλυτικό τρόπο που μας τα εξηγήσετε, καταλαβαίνει οποιοδήποτε πρώτα απ' όλα πόσο περίπλοκη είναι όλη αυτή η υπόθεση. Πάρα πολύ και θα έχουμε εξελίξεις, αλλά και να δούμε πώς θα υπάρξει η αντίδραση των Αμερικανών. Είναι χτύπημα μετά περίπου από 7-8 χρόνια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, με τα δύο ελικόπτερα Σινούκ τα οποία χτυπήσαν οι Ταλιμπάν στο Χόστ και στην Γκουνάρ. Άρα λογικά θα έχουμε αμερικανικό πλήγμα, μόνο που δεν μπορεί να ξέρει κανείς πότε θα είναι επακριβώς στη συγκεκριμένη περιοχή. Βέβαια, φυσικά. Κύριε Δρούγο, ευχαριστώ.